όραμα και προοπτική ότι θα μπορέσουμε να ξαναπατήσουμε στις δικές μας δυνάμεις. Όχι να βυθιζόμαστε, λέω ένα και περισσότερο, σε αυτή την περιδίνηση προς τα κάτω. Εμείς και στην Αθηναίδα, αλλά και χθες, δεν είπαμε εξωφρενικά πράγματα. Δεν μιλήσαμε για παροχές. Είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα. Θα σταματήσουμε αυτό το αυτομαστίγωμα, θα σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία να τρώμε τις σάρκες μας. Το πρώτο που είπαμε θα κάνουμε, καταθέσαμε και πρόταση νόμου. Να αποκαταστήσουμε τις εργασιακές σχέσεις και τους νόμους που διέλυσαν οι κυβερνήσεις του Μνημονίου, χωρίς αυτό να έχει κανένα αντίκρισμα σε άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Γιατί καταργήθηκε η μετενέργεια, γιατί διαλύθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί μειώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιοι μας λέγανε ότι πρέπει να μειώσουμε στο δημόσιο τομέα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα. Στον ιδιωτικό τομέα, γιατί διαλύονται τα πάντα. Προφανώς γιατί η στρατηγική τους δεν είναι να αντιμετωπίσουν το χρέος και το έλλειμμα. Αλλά η στρατηγική τους είναι να εξισώσουν βίαια την Ελλάδα με τους μισθούς στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στις άλλες βαλκανικές χώρες για να φτιάξουν αυτή την ειδική οικονομική ζώνη που σας έλεγα πιο πριν. Άρα λοιπόν, ναι, εμείς αυτό που υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε άμεσα είναι να αποκαταστήσουμε τις εργασιακές σχέσεις, να επαναφέρουμε τη μετενέργεια, να ξαναστήσουμε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας και εργατικής εστίας και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κάποια στοιχειώδη χρήματα, πόρους για να επαναφέρουμε τους κατώτατους μισθούς, τα κατώτατα επιδόματα για να μπορέσει να ζήσει αυτός ο κόσμος. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε έναν δάσκαλο που να πηγαίνει να ζήσει σε ένα κριτικό νησί για να διδάξει τα παιδιά μας και να παίρνει 630 ευρώ όταν μόνο το νίκη είναι πάνω από 300. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό ή πυροσβέστη που δίνει μάχη με τη φωτιά και κινδυνεύει η ζωή του και δουλεύει νύχτα και να παίρνει 580 ευρώ. Αυτά λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε. Θα αποκαταστήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με δυσκολία σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Και σε σχέση με τη διαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, θα διεκδικήσουμε μια βιώσιμη προοπτική. Μα δεν το λέμε μόνο εμείς ότι δεν είναι βιώσιμη προοπτική. Δείτε τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με αυτή την κυβέρνηση της απόλυτης παραχώρησης και της υποταγής οδηγούμαστε σε ένα νέο μνημόνιο, πολύ σύντομα. Διότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Και γιατί, ενώ ο Πρωθυπουργός πήγε στην κυρία Μέρκελ και της είπε θα πληρώσουμε μέχρι τελευταία δεκάρα το χρέος μας, ο κύριος Άκερμαν, ο πρώην πρόεδρος της Deutsche Bank, πήγε και είπε λίγες μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή με την Ελλάδα και την Ευρώπη φυσικά συνολικά, γιατί η Ελλάδα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού προβλήματος, πρέπει να κουρέψουμε 180 δισεκατομμύρια και να πάμε το χρέος στο 60%. Ποιος λέει αλήθεια? Ποια προοπτική είναι πιο βιώσιμη, αυτή του κυρίου Σαμαρά ή αυτή του κυρίου Άκερμαν? Εμείς πιστεύουμε το δεύτερο. Αλλά το ζήτημα είναι με ποιους όρους θα γίνει αυτή η ουσιαστική διαπραγμάτευση, επαναδιαπραγμάτευση αυτής της δανειακής σύμβασης. Και εμείς έχουμε ένα μοντέλο, έχουμε ένα στόχο. Δεν μιλάμε αόριστα. Λέμε το μοντέλο της Γερμανίας το 1953. Κούρεμα και ταυτόχρονα μορατόριουμ στην αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης. Ναι, δεν είμαστε παταχτσίδες. Όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να ζει ο λαός μας με αξιοπρέπεια και έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και εκεί χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη της Ευρώπης για να έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα αποπληρώνουμε το χρέος. Όταν όμως δεν έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν μπορεί να βυθιζόμαστε στην ύφεση με νέα μέτρα σκληρά, νέα επώδυνα μέτρα. Από εκεί και πέρα, κυρία Νητσοπούλου, νομίζω ότι η άμεση προτεραιότητά μας, πέρα από την αποκατάσταση των χαμηλότερων εισοδημάτων και της κοινωνικής ισορροπίας, είναι να δημιουργήσουμε και μια ασπίδα κοινωνικής προστασίας, όπως λέμε εμείς. Και γι' αυτό χθες παρουσιάσαμε, πέρα από το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, και κάποιες κινήσεις που στοχεύουν στην επάρκεια της χώρας μας στα βασικά αγαθά. Στο φάρμακο, στα καύσιμα και στα αγαθά άμεσης
κατανάλωσης για τον πληθυσμό, δηλαδή στο στόχο της διατροφικής επάρκειας. Και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα ανεξάρτητα από τις συνθήκες που βιώνουμε για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ο κύριος Αλιφερόπουλος από τον Άλφα. Κύριε Πρόεδρε, και χθες και σήμερα σας άκουσα να αναφέρεστε στο μεγάλο πρόβλημα της λαθρεμπορίας καυσίμων. Γνωρίζετε ότι η τηλεόραση του Άλφα εδώ και 15 ημέρες έχει προχωρήσει σε μια σειρά αποκαλύψεων για τα κυκλώματα και τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτή την πληγή. Και λέω πληγή γιατί εκτιμάται ότι η ετήσια διαφυγή εσόδων από το κράτος λόγω της λαθρεμπορίας είναι 2 δισεκατομμύρια τη στιγμή που αναζητούνται μέτρα μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι προτείνετε, τι θα κάνετε ως αξιωματική αντιπολίτευση και πώς θα χτυπήσετε αυτό το φαινόμενο αν είστε κυβέρνηση. Κύριε Ελευθερόπουλε, χθες καταθέσαμε κάποιες προτάσεις και σε αυτό το θέμα. Και είπαμε ότι καταρχάς πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Να γίνονται συστηματικότεροι και ουσιαστικότεροι έλεγχοι. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνεύσει την παρανομία. Το πρόβλημα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ανιχνευθεί η παρανομία, διότι πίσω από αυτούς που παρανομούν είναι πολύ ισχυρά ονόματα της οικονομικής ζωής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχουν τρόποι και με τη νέα τεχνολογία, όπου μπορεί να γίνεται έλεγχος στις αντλίες, και με δειγματοληπτικούς ελέγχους και με προσπάθεια να χτυπηθεί στην πηγή το πρόβλημα. Εκεί όπου υπάρχει το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Εκεί όπου στην πηγή της λαθρεμπορίας. Αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση. Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι το κράτος πρέπει να είναι αμήλικτο. Εκεί θέλουμε να είναι αμήλικτο το κράτος. Πρωτίστως εκεί. Και όταν είναι εκεί, να πάει και στην Ύδρα να συλλάβει την ταβερνιάρισα. Αλλά όταν η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο είναι μία πράξη ανομίας για τον μικρό και τον μεσαίο, αλλά μία πράξη που αφήνεται ελεύθερη για τα μεγάλα κεφάλια, τότε δεν μπορεί να δημιουργηθεί θετική φορολογική συνείδηση στην ταδρυνιάρισα και θα ξανακλέψει το κράτος. Αν δεν κάτσουν στο σκαμνί μεγάλα ονόματα της οικονομικής ζωής, αν δεν κάτσουν στο σκαμνί αυτοί οι οποίοι βγάλαν τα λεφτά τους αφορολόγητα στο εξωτερικό, γιατί δεν δίνονται στη δημοσιότητα, κύριε Αλιφερόπουλε, τα ονόματα αυτών που βγάλανε και να γίνει και μια διασταύρωση, διότι δεν είναι παρανομία να βγάλεις τα λεφτά στο εξωτερικό αν είναι φορολογημένα, αλλά να γίνει μια διασταύρωση. Έχει τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχουμε τα ποθενέσχες τους. Να δούμε. Δικαιολογούνται αυτά τα χρήματα που φύγανε στο εξωτερικό. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη στιγμή και πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα από όλους. Όταν βλέπει δύο μέτρα και δύο σταθμά, όταν βλέπει αυτή την αδικία, την κατάφορη αδικία, δεν μπορεί να δώσει καμία δικαιολογία. Κυρία Μωραΐτη Ελένη από το Δίκαιο Τηλεόρασης Ερών. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε λίγο πριν για τις προτεραιότητες σας. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές και η διατροφική επάρκεια. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα. Αν θέλετε και για τις ακτιμονικές εκτάσεις, είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τις ΣΕΡΕΣ, θα πρέπει να σας ενημερώσω. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να στηρίξετε τον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή όχι μόνο να έχουμε επάρκεια ως χώρα, αλλά να γίνουμε και ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό. Κυρία Μωραΐτη, ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόμαστε σε μια εντελώς λαθεμένη κατεύθυνση ως χώρα. Είναι ο τομέας εκείνος όπου ακολουθώντας τύφλα και χωρίς ισχυρή διαπραγμάτευση τις επιταγές της κοινής αγροτικής πολιτικής, δεχόμασταν επιδοτήσεις με προϋπόθεση να σταματήσουμε να παράγουμε. Δηλαδή, να το πω έτσι με δύο λόγια πολύ απλά και λαϊκά, μας δίνανε χρήματα για να μην παράγουμε. Και φυσικά την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις, διότι
ο κόσμος ο αγροτικός μπήκε σε αυτή την νοοτροπία. Εμείς τότε τα λέγαμε, αλλά δεν μας ακούγε κανένας. Ήμασταν δυσάρεστοι όταν βγαίναμε και λέγαμε, μιλάγαμε για την ανάγκη να σταματήσει η αποσύνδεση επιδοτήσεων από την παραγωγή και παίρναμε 2,5% στον αγροτικό κόσμο, τα θυμάστε. Κάποιοι άλλοι λέγανε όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά τότε. Αυτοί δημαγωγούσανε. Και τώρα βρισκόμαστε αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Για να ξανασχεδιάσεις από την αρχή, χρειάζεσαι εργαλεία. Πρώτο εργαλείο, χρηματοδοτικό εργαλείο, η τράπεζα. Η αγροτική τράπεζα δεν μπορεί να είναι στα συμφέροντα ιδιωτών που έχουν χρεοκοπήσει τις τράπεζές τους και θέλουν μποναμά κρατική ενίσχυση 7,5 δις από το πακέτο τώρα των 31 δις που θα πάρουμε και πεσκέσει το σύνολο των αγροτικών γεών που είναι εγγεγραμμένα στην τράπεζα την αγροτική. Η αγροτική πρέπει να ξαναγυρίσει υπό δημόσιο έλεγχο και να έχει σαν στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε σε υγιείς συνεταιρισμούς, όχι να ξεπουλήσουμε τη δοδόνη. Χρειάζεται να δώσουμε υποστήριξη στον αγρότη σε ό,τι αφορά την παραγωγή του, ώστε να παράγει ποιοτικά και αναγωνιστικά προϊόντα. Και γι' αυτό χρειάζεται να αξιοποιήσουμε και τις επιστημονικές δυνάμεις που θα σταθούν δίπλα στον αγρότη. Χρειάζεται να προχωρήσουμε στην καλλιεργητική κάρτα που θα δίνει τη δυνατότητα πιστώσεων στον αγρότη και θα έχει τη δυνατότητα ο αγρότης να μπορεί να προμηθεύεται τα απαραίτητα εφόδια με πιστώσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παράξει ο αγρότης, πάρα πολύ απλά. Χρειάζεται να χτυπήσουμε τα καρτέλ από το χωράφι στο ράφι, διότι ένα προϊόν το πουλάει ο αγρότης 1 ευρώ και στο ράφι ο καταναλωτής το αγοράζει 6 και 7 και 8. Χρειάζεται να έχουμε μια παρέμβαση ουσιαστική ώστε να μπορεί να προμηθεύεται με πιστώσεις ο αγρότης, πιστώσεις που θα δίνονται από το χρηματοδοτικό εργαλείο της τράπεζας της αγροτικής και της καλλιεργητικής κάρτας, ώστε να μπορεί να αγοράζει φτηνά τα φάρμακα και τα απαραίτητα υλικά για να παράξει. Θέλω να σας πω, κυρία Μωραίτη, ότι εμείς μιλάμε για την ανάγκη ενός συνολικού επανασχεδιασμού της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, το οποίο είναι αδύρυτη ανάγκη για τη χώρα μας. Και αυτά καταθέσαμε χθες σε συζήτηση. Αυτά απαιτούν τομές θεσμικές. Δεν είναι κυρίως παροχές όπως μας καταγγέλει ο κύριος και Δίκογλου και η κυβέρνηση. Είναι θεσμικές τομές, είναι ένας συνολικός επαναπροσανατολισμός για τον οποίο θέλουμε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις. Σε απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, παρακολουθούσαμε τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως.